Α, σελίδα 345, 33 εδάφιο, στη σελίδα 345, κεφάλαιο Ι, 33 εδάφιο, από το βιβλίο Βασιλέων Α. Μετά το πράγμα τούτο, δεν επέστρεψεν ο Ιεροβοάμ εκ της οδού αυτού της κακής, αλλά έκαμε πάλιν εκ των εσκάτων του λαού ιερείς των υψηλών τόπων, ώστις ήθελε καθιέρωνε αυτόν και γίνε το ιερεύς των υψηλών τόπων και έγινε το πράγμα τούτο αιτία αμαρτίας εις τον οίκον του Ιεροβοάμ, ώστε να εξολοθρεύσει και να φανίσει αυτόν από προσώπου της γης. Κατ' εκείνον τον καιρόν ηρώστησεν αβιά ο υιός του Ιεροβοάμ και είπεν ο Ιεροβοάμ προς τη γυναίκα αυτού, σηκώθητη παρακαλώ και μετασχηματίστητη, ώστε να μην γνωρίσω ότι είσαι γυνή του Ιεροβοάμ και πήγαινε εις Σιλό. Ιδού εκείνε Αχιά ο προφήτης, ως της είπε προς εμέ ότι θέλω βασιλεύσει επί των λαών τούτων. Και λάβε εις την χείρα σου 10 άρτους και κολύρια και σταμνίων μέλητος και είπαγε προς αυτόν, αυτός θέλει σε αναγγείλει τι θέλει γίνει στο πεδίον. Και έκαμε νούτος η γυνή του Ιεροβοάμ και σηκωθήσα επήγεν εις Σιλό και ήλθε εις τον οίκον του Αχιά. Ο δε Αχιά δεν είναι δύνατο να βλέπει, διότι οφθαλμοί αυτού εμβλιώπουν εκ του κύρατος αυτού. Είχε δε πει ο Κύριος προς τον Αχιά, ιδού η γυνή του Ιεροβοάμ έρχεται να ζητήσει παρά σου λόγων περί του ιού αυτούς αυτής, διότι είναι άρρωστος. Ούτω και ούτω θέλεις λαλήσει προς αυτήν, διότι όταν εισέλθει θέλει προσποιηθεί ότι είναι άλλη. Και ως ήκουσεν ο Αχιά τον ήχον των ποδών αυτής, ενώ εισήρχεται εις την θύραν, είπεν, εισέλθε η γυνή του Ιεροβοάμ, διότι προσποιείσαι ότι είσαι άλλη, αλλά εγώ είμαι Απόστολος προς σκληρών αγγελιών. Είπαγε υπέ προς τον Ιεροβοάμ, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Επειδή εγώ σε ύψωσα εκ μέσου του λαού και σε κατέστησα ηγεμόνα επί των λαών μου Ισραήλ και διαρρήξας την βασιλείαν από του οίκου του Δαβίδ έδωκα αυτήν εισέ και εσύ δεν εστάθης καθώς ο δούλος μου Δαβίδ ώστε σε φύλαξε τα σεντολάς μου, ώστις με οικολούθησε εξ όλης αυτού της καρδίας εις το να κάμνει μόνο το ευθές ενώπιόν μου, αλλά υπερεύεις εις το κακόν πάντας όσοι εστάθησαν πρότεροι σου, διότι πήγες και έκαμες εις εαυτόν άλλους θεούς και χωνευτά είδωλα δια να με παροργήσεις και με απέρριψας ο πίσω της ράχης σου. Δια τούτο ιδού θέλω φέρει κακόν επί των οίκων του Ιεροβοάμ και θέλω εξολοθρεύσει τον Ιεροβοάμ του Ιεροβοάμ τον ουρούντα εις των τείχων, των πεφυλαγμένων και των αφημένων εν το Ισραήλ. Και θέλω σαρώσει κατόπιν του οίκου του Ιεροβοάμ, καθώς σαρώνει της την κόπρον έως σου εκλείψει. Ώστις εκ του Ιεροβοάμ αποθάνει εν τη πόλη, εκείνες θέλουσι καταφάγει αυτόν. Και ώστις αποθάνει εν το αγρό, τα πετεινά του ουρανού θέλουσι καταφάγει αυτόν. Διότι ο Κύριος ελάλησε. Συ λοιπόν σηκωθήσα είπαγε στην οικίαν σου, ενώ οι πόδες σου εμβαίνουσιν εις την πόλη, το πεδίον θέλει αποθάνει. Και θέλει πενθήσει αυτό πάσο Ισραήλ και θέλουσι ενταφιάσει αυτό. Διότι αυτό μόνον εκ του Ιεροβοάμ θέλει ελθεί εις τον τάφον, επειδή εν αυτό ευρέθη τι καλόν ενώπιον του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ εν το οίκο του Ιεροβοάμ. Και θέλει αναστήσει ο Κύριος εις εαυτόν βασιλέα εις τον Ισραήλ, επί τον Ισραήλ, ώστις θέλει εξολοθρεύσει τον οίκον του Ιεροβοάμ την ημέραν εκείνην, αλλά τι τώρα μάλιστα. Και θέλει πατάξει ο Κύριος τον Ισραήλ, ώστε να κινείται ο κάλαμος εν το ύδατη. Και θέλει εκριζώσει τον Ισραήλ εκ της γης ταύτης της αγαθής την οποία έδωκεν εις τους πατέρας αυτών και διασκορπίσει αυτούς πέραν των ποταμών. Επειδή έκαμον τα άλση αυτών για να παροργήσουν στον Κύριον. Και θέλει παραδώσει τον Ισραήλ εξαιτίας των αμαρτιών του Ιεροβοάμ, ώστε συμμάρτησε και ώστε έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Και σηκώθη η γυνή του Ιεροβοάμ και ανεχώρησε και ήλθε εις Θερσά. Και καθώς αυτή επάτησε το κατόφλιον της θύρας του οίκου, απέθανε το πεδίο. Και έθαψαν αυτό και επένθησαν αυτό πάσο Ισραήλ, κατά τον λόγο του Κυρίου τον οποίον ελάλησε δια του δούλου αυτού Αχιά του προφήτου. Εδέ λυπέ των πράξεων του Ιεροβοάμ, πώς επολέμησε και τι είναι τρόπο ευασίλευσεν, ειδούν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ. Και η μέρα τας οποίας ευασίλευσε ο Ιεροβοάμ ήταν 22 έτη και έχει μύθει μετά των πατέρων αυτού και βασίλευσε ανταυτού Ναδάβ ο Υιός αυτού. Αμήν.
Ο Ιεροβοάμ, ένας άνθρωπος τον οποίον εξέλεξε ο Θεός, τον ευλόγησε πολύ, τον ύψωσε τόσο πολύ ώστε τον έκανε βασιλιά. Βασιλιά μάλιστα στις 10 φυλές του Ισραήλ. Καθώς δίκαιος ο Θεός απέσπασε από το Σολομώντα, ο οποίος και αυτός χάριν του Δαβίδ έγινε βασιλεύς, καταρχάς γιατί ήταν ειλικρινής και αγαθός, αλλά και αυτός μέσα από την απόλυτη ευλογία του Θεού υπερηφανεύθηκε και απομακρύνθηκε από το Θεό. Ο Ιεροβοάμ όμως δεν έφυγε γιατί υπερηφανεύθηκε όπως ο Σολομώντας, αλλά απομακρύνθηκε, πήρε τον κακό το δρόμο από φόβο μήπως αυτά που του δώσε ο Θεός τα χάσει. Τα χάσει από τους ανθρώπους και πήρε την κακή οδό, τον κακό δρόμο. Γιατί υπάρχουν δύο δρόμοι, αδελφοί, στη ζωή μας. Ο ένας ο δρόμος περνάει μέσα από στενή πύλη και είναι τεθλιμένη η οδός, αλλά αυτή είναι που οδηγεί στον ουρανό, και άλλος ο δρόμος περνάει μέσα από φαρδιά πύλη, άνετα, ευρύχωρη οδός, ώστε ο άνθρωπος μέσα στη στενή πύλη κάνει ό,τι θέλει ο Θεός, μέσα στην τεθλιμένη οδό περπατάει κάνοντας ό,τι θέλει ο Θεός, ενώ μέσα στη φαρδιά πύλη και την ευρύχωρη οδό κάνει ό,τι θέλει ο ίδιος. Και όταν ο άνθρωπος κάνει ό,τι θέλει, τότε πάρα πολύ εύκολα και η καρδιά του μπορεί να τον πλανήσει και να τον οδηγήσει μακριά από το Θεό, και ο διάβολος μπορεί να τον φοβήσει, όπως συνέβη τώρα, να τον δελεάσει, να τον πλανήσει, αλλά και το περιβάλλον του μπορεί να τον απομακρύνει από τον αληθινό Θεό. Κρίμα για έναν άνθρωπο που ευλόγησε ο Θεός τόσο πολύ να απομακρυνθεί από το Θεό τόσο πολύ. Μα τόσο πολύ, ώστε να φτιάξει δικό του θυσιαστήριο, και μάλιστα δύο, ένα στη Βεθήλ και ένα στον Δάν, και να βάλει για θεούς δύο αγάλματα μόσχου, αγελάδας, απίστευτα πράγματα, και να προσκαλεί από τους χειρότερους του λαού να γίνουν ιερείς. Και χειρότερους γιατί δεν πήγαινε κανένας καλός. Από τους χειρότερους λοιπόν κάλεσε για να κάνει ιερείς. Και εκεί θυσίαζε και δημιούργησε κατά την έμπνευσή του, κατά τη φαντασία του και κατά την καρδιά του ημέρες δοξολογίας προς τους θεούς του. Μέσα σε πόσο μικρό χρονικό διάστημα να καταφέρει να κάνει τόσα πολλά μακριά από το Θεό, μόνο και μόνο επειδή φοβήθηκε. Φόβος είναι κόλαση, λέει η Γραφή. Αντιθέτως, η τελεία αγάπη εξοδιώκει το φόβο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους καιρούς τους κακούς, ιδιαίτερα, αδελφοί, που είναι τα μηνύματα τόσο απογοητευτικά από πουδήποτε και αν προέρχονται. Εάν δεν αγαπάς τον Χριστό, τότε και όποιος δεν αγαπάει τον Χριστό, τότε η καρδιά του θα αποψυχεί από τα κακά που έρχονται στην ανθρωπότητα και στην πατρίδα μας, και όχι μόνο στην πατρίδα μας. Εάν δηλαδή η ελπίδα μας δεν είναι ο Χριστός, θα έπρεπε τώρα όλοι να είμαστε τρελαμένοι. Αλλά έτσι τρελαμένος είναι ο κόσμος. Αγριεμένος, θυμωμένος, απογοητευμένος, φοβισμένος. Ευχαριστούμε το Θεό για το Χριστό και για την Εκκλησία Του. Για την Εκκλησία Του που είναι ο οίκος του Θεού του ζώντος. Και εδώ βρίσκουμε ανάπαυση ψυχή μας.
Επίσης είναι πάρα πολύ σοβαρό να τονιστεί, τα πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεό. Τα πάντα. Ό,τι και να γίνει, εάν πραγματικά αγαπάς το Θεό και ενδιαφέρεσαι ζητώντας πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, ο Θεός θα το μετατρέπει σε αγαθό. Γιατί ο Θεός μπορεί να μετατρέψει την κατάρα σε ευλογία, το κακό σε καλό, και είναι αυτός που μετέτρεψε το ψέμα του ανθρώπου σε αλήθεια και το σκοτάδι της ανθρωπότητας σε φως. Από εδώ και στο εξής θα φαίνεται η μεγάλη διαφορά. Η μεγάλη διαφορά του δουλεύοντος τον Θεό από τον μη δουλεύοντα τον Θεό. Θα φαίνεται, θα διακρίνεται μέσα στη ζωή και στις καρδιές των ανθρώπων, θα διακρίνεται η χάρη του Χριστού. Γι' αυτό αδερφοί, ας μείνουμε προσκεκολλημένοι, αφιερωμένοι, και ας ζητήσουμε από το Θεό να πλημμυρίσει την καρδιά μας με αγάπη δια Πνεύματος Αγίου, ιδιαίτερα για Αυτόν, ώστε να βλέπουμε να μετατρέπεται στη ζωή μας το κακό σε καλό, το σκοτάδι σε φως, η κατάρα σε ευλογία, η δυστυχία σε ευτυχία. Γιατί μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει. Και το κάνει, και δεν είναι η πρώτη φορά που το έχει κάνει. Όταν έφτασε το τέλος της Αιγύπτου τότε, του Φαραώ, για να βγει ο λαός Ισραήλ, καιροί κακοί έντονα υπήρχαν στην Αίγυπτο, με τις πληγές που ο Θεός έφερνε. Οι μόνοι οι οποίοι απολάμβαναν διάκριση ευλογίας ήταν ο λαός Ισραήλ, ο οποίος επρόκειτο από ώρα σε ώρα με τη δύναμη του Θεού να βγει από την Αίγυπτο και να σωθεί. Αλλά και στην περίοδο του Νόε, ενώ όλοι εβασανίζονται από τα ύδατα, ο Νόε, η γυναίκα του, τα παιδιά του και οι νύφες του ζούσανε μέσα στην κυβωτό με ασφάλεια, μέχρι που τους έσωσε ο Θεός. Πάντοτε αδερφοί, μα πάντοτε, όταν πλησιάζει η οργή του Θεού, ο Θεός κάνει τη μεγάλη διαφορά. Πάντοτε όμως. Και επιπλέον αποκαλύπτει και φανερώνει στους προφήτες του, στην εκκλησία του, στους δούλους του, τι μέλη γενέστε. Δόξα στο Θεό, μας ευλόγησε ο Θεός. Μας ευλόγησε ο Θεός γιατί μας πρόσθεσε στην εκκλησία του. Δεν τον εκλέξαμε εμείς, αυτός μας εξέλεξε. Δόξα στο Θεό, μας αναγέννησε. Δόξα στο Θεό, μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο και θα βαφτίσει και τους υπόλοιπους. Αλλά πιο πολύ δόξα στο Θεό, γιατί έχει γράψει τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής. Και έχουμε ελπίδα ζώσα μέσα στην καρδιά μας ότι ο Κύριος έρχεται να μας παραλάβει. Όμως σε αυτές τις μέρες είναι πάρα πολύ εύκολο, σαν τον Ιεροβοάμ, από φόβο να βρεθούμε απέναντι. Και πάρα πολύ ωραίο, σαν τον Νόε, από αγάπη και πίστη στο Θεό, να βρεθούμε μέσα στην κυβωτό. Έξω στην κυβωτό είναι καταστροφή, πνιγμός. Μέσα στην κυβωτό είναι ασφάλεια, σωτηρία. Τι κρίμα ο Ιεροβοάμ, ο ευλογημένος άνθρωπος του Θεού, και βρέθηκε απέναντι. Διάλεξε τον κακό δρόμο.
Και παρόλες τις προσπάθειες που έκαμε ο Θεός, στέλνοντας προφήτη με θαυμάσια, τεράστια και μεγαλεία, να έρθει σε αυτόν και να μετανοήσει, ο Ιεροβοάμ είχε χάσει τελείως τη σοφία του Θεού, γιατί είχε χάσει το φόβο του Κυρίου. Πλέον πια δεν αναγνώριζε και δεν μπορούσε να έχει σοφία ουράνια, και κυριεύτηκε, πραγματικά κυβερνά το τότε με σοφία γίνη, ζώδη, δαιμονιώδη. Ώστε όταν κάποια στιγμή κατά χάριν ο Θεός έφερε πλησίον θανάτου το γιο του, τον μοναδικό στον οποίο ο Θεός διέβλεψε κάτι καλόν, έκανε χάρη ο Θεός το ένα παιδί του, τον Αβιά, ο οποίος αρρώστησε και ο Θεός προετοίμασε αυτόν για να φύγει, ώστε να μην ζήσει αυτά τα οποία επρόκειται να γίνουν. Έτσι λοιπόν ο Θεός, αδελφοί, εργάζεται με δύο τρόπους. Ή θα παραλάβει με προσωπική πρόσκληση αυτούς τους οποίους έχει βρει κάτι καλό ο Θεός, πριν εκδηλωθεί η οργή του Θεού, όπως έκανε στο Νόε, που όλους αυτούς που ζούσαν πολλά χρόνια και ιδίως το Μαθουσάλα, τον πήρε με προσωπική πρόσκληση λίγο πριν τον κατακλυσμό. Ή αυτούς οι οποίοι θα κρατήσουν το λόγο του και το θέλημά του, θα τους κρατήσει για τη δόξα του, για τον τρόπο της σωτηρίας που σε κάθε εποχή έχει προσδιορίσει. Εδώ λοιπόν βρήκε κάτι σε αυτό το παιδί, λέει ο Λόγος του Θεού, και αποφάσισε να το πάρει πριν μπήκε αυτός μέσα στη διαδικασία του φόβου, της αμαρτίας και της παράβασης. Αγαπούσε το παιδί του ο Ιεροβοάμ, το είδε να αρρωσταίνει βαριά και σκέφτηκε όχι να ζητήσει βοήθεια από το Θεό, αλλά να ρωτήσει το Θεό τι πρόκειται να κάνει με το παιδί του. Κοιτάξτε, αλλοιωμένη σκέψη. Δεν μπορεί να εμπιστευτεί ότι ο Θεός μπορεί να τον θεραπεύσει. Απλώς ρωτάει τι θα κάνει, τι σκέπτεται να κάνει, τι σκοπεύει να κάνει ο Θεός, τι θα γίνει. Μαντία θέλει δηλαδή. Μαντία για το μέλλον και όχι βοήθεια για το κακό. Ακριβώς αυτό που κάνουν σήμερα οι άνθρωποι με τους αστρολόγους, τους μάγους, τις μάγισσες, τις καρτορίχτρες, τους παϊδούς, όλους αυτούς που κερδίζουν του κόσμου τα χρήματα από την ανοησία του ανθρώπου, ο οποίος δεν πηγαίνει στο Θεό να ζητήσει βοήθεια, αλλά πηγαίνει σε αυτούς να του πούν τι θα γίνει αύριο. Λες και αν μάθει θα είναι καλύτερο. Και ξέρει και σε ποιον πρέπει να πάει. Στον προφήτη του Θεού. Ξέρει ότι αυτός ο προφήτης, ο Αχιά, του είχε πει πριν από λίγα χρόνια ότι ο Θεός τον εξέλεξε και τον ευλόγησε και τον κατέστησε βασιλιά. Και να περίμενε, γιατί αυτό θα γίνει όταν ο Θεός είχε προσδιορίσει. Φωνάζει λοιπόν τη γυναίκα του, λέει άλλαξε ρούχα, μεταμορφώσου, πήγαινε στον Αχιά και ρώτησε τον τι θα γίνει με το παιδί μου. Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, πόσο εύκολο είναι και εμείς να πέσουμε σε αυτή την παγίδα, να ρωτήσουμε το Θεό τι θα γίνει Κύριε, αντί να πούμε ευλόγησέ μας, βοήθησέ μας Κύριε στο ό,τι θα γίνει. Ό,τι και να γίνει βοήθησέ μας. Ό,τι και να γίνει προστάτευσέ μας. Και όχι τι θα γίνει. Εκεί είναι το κρίσιμο σημείο. Τι θα γίνει. Ή το κρίσιμο σημείο είναι ό,τι και να γίνει ο Θεός να μας ευλογήσει. Να μας φυλάξει. Να μας προστατεύσει. Γιατί αν μάθουμε ότι θα γίνει αυτό ή το άλλο, τι κερδίσαμε.
είναι η περιέργεια της καρδιάς του ανθρώπου που δεν έχει φόβο Θεού. Πήγαινε λοιπόν να ρωτήσεις τον Αβιά τον προφήτη που μου είπε ότι θα με κάνει ο Θεός βασιλιά, τι θα γίνει με το παιδί μου. Αλλά κοίταξε να μην σε γνωρίσει, φόραξε άλλα ρούχα, μεταμορφώσου, κρύψου, για να μην σε γνωρίσει το αυτός ούτε κανένας άλλος. Τέλεια άγνοια του Θεού. Λες και ο Θεός, τον Αβιά μπορούσε να τον κοροϊδέψει, αλλά λες και το Θεό να μπορούσε να τον κοροϊδέψει. Ο Θεός δεν εμπέζεται, αδερφοί. Δεν παίζουμε με το Θεό. Πονηριές στο Θεό δεν πιάνουν. Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να κάνει ο χριστιανός είναι να βάλει πονηριά στην καρδιά του και να ενεργήσει. Όλοι το έχουμε πάθει, εγώ το έχω πάθει αρκετές φορές και μετανοώ πάντοτε και λέω τι έκανα τώρα. Η ειλικρινής καρδιά είναι αυτή που ευλογείται από το Θεό. Η καθαρή καρδιά. Και μάλιστα η καρδιά κατά την καρδία του Θεού που θέλει, επειδή είναι ειλικρινής, επειδή είναι καθαρή, θέλει να πράττει και πάντα τα θελήματα του Θεού. Ο Θεός να μας δώσει τέτοια καρδιά. Πονηριές με το Θεό δεν μας βγαίνουν. Στους ανθρώπους μπορεί, αλλά με το Θεό δεν μας βγαίνει. Καμία πονηριά, καμία πονηρή σκέψη. Μερικές φορές οι άνθρωποι κάνουν καταφύγιο τους, λέει η Γραφή, το ψέμα. Και μέσα από ένα ψέμα κρύβονται. Αυτό είναι κάτι που απεχθάνεται ο Θεός. Την υποκρισία. Και ο Κύριος μας αυτό έλεγε. Ουέ ημίν, αλίμονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι, υποκριτές. Ενώ ο Θεός θέλει αγαθοσύνη, ειλικρίνεια, καθαρότητα, που μόνο ο Θεός μπορεί να μας χαρίσει τέτοια καρδιά. Βλέπετε και το θέλειν και το ενεργήν παρακυρίου είναι. Εμείς ακούμε το Λόγο του Θεού και λέμε θέλουμε Κύριε, αλλά ποιος μας βάζει αυτό το θέλω, ο Λόγος του Θεού. Το κλειδί είναι ο Λόγος του Θεού στη ζωή μας. Με το Λόγο του ο Θεός δημιουργεί θέλω ευάρεστο προς το Θεό και με το Λόγο του ο Θεός μας δίνει δύναμη να εκτελέσουμε το θέλημά Του. Γι' αυτό το πρώτο πράγμα που στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία γινόταν ήταν η διδαχή των Αποστόλων. Το μήνυμα, το θέλημα του Θεού. Οι βουλές του Θεού, ο χαρακτήρας του Θεού. Δεν μπορώ να έχω καρδιά καθαρή. Ακόμη περισσότερο δεν μπορώ να έχω συνείδηση αγαθή. Αλλά έρχεται ο Λόγος του Θεού και μου λέει μη μένεις εκεί που είσαι. Υπάρχει το αίμα του Χριστού που καθαρίζει την καρδιά σου. Και υπάρχει και το αίμα του Χριστού που καθαρίζει και τη συνείδησή σου. Και έτσι ο Λόγος του Θεού έρχεται και βάζει μέσα μου ένα θέλω διαφορετικό από αυτό που ήθελα και βεβαίως διαφορετικό από αυτό που θέλουν οι άνθρωποι. Πού να ακούσει το Λόγο του Θεού ο Ιεροβοάμ, αφού δεν πήγαινε ποτέ στο ναό του Σολομώντα τότε. Έκανε δικό του ναό, δικούς του θεούς. Δικά του θυσιαστήρια, δικές του προσευχές, κατά τη φαντασία του. Με είδωλα, με εικόνες, με αγάλματα. Πού να ακούσει το Λόγο του Θεού. Και αφού δεν υπήρχε Λόγος Θεού, το θέλει δεν το δημιουργούσε ο Θεός. Αλλά το δημιουργούσε οτιδήποτε άλλο εκτός από το Θεό. Η καρδιά του, ο διάβολος, το περιβάλλον, ο κόσμος, ο φόβος του, η αγωνία του. Μόνο με το Λόγο του Θεού ο Θεός μπορεί να δημιουργήσει το θέλειν, το να θέλεις, αλλά και να σου δώσει και τη δύναμη και να μπορείς. Ο Θεός να μας δίνει το Λόγο του, αδερφοί. Είναι το πιο σημαντικό. Ο Λόγος του Θεού να έχει χάρη,
αρτημένος με άλλας και δύναμη Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, μελέτα, αναγίγνωσκε κιόλας, διάβαζε, αλλά μελέτα το Λόγο του Θεού. Και όταν πάρουμε την απόφαση να μελετάμε το Λόγο του Θεού, να μπαίνουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, βεβαίως με προσευχή, ζητώντας βοήθεια από το Θεό, τότε θα είμαστε διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου. Τότε το Ευαγγέλιο του Χριστού θα είναι η δύναμη του Θεού που θα μας σώζει. Μην μένεις ήσυχος με το ότι διάβασα σήμερα λίγο από το Ευαγγέλιο. Καλόν είναι. Αλλά δεν φτάνει μόνο. Προσευχήθηκα, έκανα μια προσευχούλα, καλόν είναι. Αλλά δεν φτάνει. Το Λόγο του Θεού τον μελετάμε, εγκύπτουμε. Έτσι λέει ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του. Όποιος όμως εγκύπτει και επιμένει σε αυτόν, τι θα πει εγκύπτει και επιμένει, μπαίνει μέσα στο Λόγο του Θεού. Μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και επιμένει στο Λόγο του Θεού, κάθε γραμμή από το Λόγο του Θεού έχει να σου δώσει ένα μήνυμα. Έχει να σου φανερώσει πράγματα ωραία και μεγάλα. Να σε διδάξει και να δημιουργήσει το θέλην του Θεού μέσα σου και το ενεργήν του Θεού μέσα σου. Η ζωή μας εν Χριστώ δεν είναι τραγουδάκια και παλαμάκια, ούτε επιπολαιότητες και αστιάκια. Η ζωή μας εν Χριστώ έχει χαρακτηριστικά εγκύπτης και επιμένης, ζηλωτής, ζηλωτής στα πνευματικά, ζηλωτής στο θέλημα του Θεού. Ο Ιεροβόαμ τα έχει χάσει όλα αυτά. Για πήγαινε ρώτησε τον τι θα γίνει το Θεό μέσα από τον Αχιά τον προφήτη. Και ο Θεός επισκέπτεται τον Αχιά και του λέει, θα έρθει η γυναίκα του Ιεροβοάμ. Τόσο εύκολο ήταν. Γιατί ο Θεός με τον Ιεροβοάμ μιλάει στόμα με στόμα. Δεν θα τον αφήσει να τον κοροϊδέψει. Η γυναίκα του Ιεροβοάμ, το δούλο του Θεού, αποκλείεται. Σε καμία περίπτωση δεν αφήνει ο Θεός να κοροϊδέψουνε το δούλο του, τους δούλους του. Άνθρωποι πονηροί, ιδιαίτερα που έχουν πάρει κακό δρόμο. Θα έρθει η γυναίκα του Ιεροβοάμ, θα μετασχηματιστεί για να μην την καταλάβεις και θα σε ρωτήσει τι θα γίνει με το γιο του Ιεροβοάμ. Και θα της πεις αυτά που θα σου πω εγώ. Και ενώ τελειώνει ο Λόγος του Θεού, ακούγονται τα βήματα της γυναίκας και ο Ιεροβοάμ, λόγω του ότι έχει γεράσει, δεν έβλεπε, της λέει «Καλώς τη γυναίκα του Ιεροβοάμ, γιατί μετασχηματίστηκες και μου κάνεις την άλλη, έλα, αλλά είμαι αγγελιοφόρος σκληρών αγγελιών». Και η γυναίκα του Ιεροβοάμ άκουγε. Να πεις στον άντρα σου ότι εγώ σε ύψωσα και σε κατέστησα ηγεμόνα στο δικό μου το λαό τον Ισραήλ για να τον οδηγήσεις από ευλογία σε ευλογία και από δόξα σε δόξα. Και αφού διέριξα τη βασιλεία του οίκου του Δαβίδ, έδωκα σε σένα αυτήν. Εσύ όμως δεν αισθάθηκες σαν το δούλο μου το Δαβίδ. Και το πρότυπο του Θεού προς όλους τότε ήταν ο Δαβίδ. Το πρότυπο σε εμάς όλους σήμερα
είναι ο Χριστός και ακόμη περισσότερο το πρότυπο σε μας σήμερα είναι η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Δεν έχουμε άλλο πρότυπο. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία λένε άνθρωποι. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία πιστεύουν άνθρωποι. Κηρύττουν άνθρωποι. Ακολουθούν άνθρωποι. Καλοί, πολύ καλοί. Αλλά το πρότυπο του Θεού για τον Ιεροβοάμ ήταν ο Δαβίδ και το πρότυπο του Θεού για μας είναι η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Έτσι ακριβώς πως είναι γραμμένη στο θεόπνευστο και αψευδή λόγο του. Ακριβώς έτσι. Εσύ όμως δεν εφύλαξες τις εντολές μου όπως ο δούλος μου ο Δαβίδ. Δεν με ακολούθησες εξ όλης της καρδίας σου όπως ο Δαβίδ, ο οποίος εκείνο το οποίο ήθελε είναι να κάνει το ευθές μόνο ενώπιόν μου. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά. Πρώτον, εφύλαξα τα εντολάς μου. Εφύλαξε ο Δαβίδ τις εντολές μου, όχι εσύ. Ακολούθησε εμένα ο Δαβίδ με όλου του την καρδιά, όπως ο Δαβίδ. Και η επιθυμία του ήταν να κάνει μόνο το ευθές ενώπιόν μου. Και τώρα, αδελφοί αγαπητοί, το ερώτημα είναι βαρύ αλλά απόλυτο. Έχεις πάρει απόφαση να φυλάς όλες τις εντολές του Θεού? Είναι ένα θέμα απόφασης, όχι δυνατότητας, ούτε ικανότητας. Είναι απόφαση θελήματός σου. Σήμερα να πούμε, Κύριε, θέλουμε να φυλάμε όλες τις εντολές σου. Έτσι πως περιγράφονται στην Καινή Διαθήκη. Και όλη η Καινή Διαθήκη που μιλάει για τη χάρη του Θεού και καλά κάνει, για μένα θέλω να είναι εντολή. Θέλω να ζω μέσα στο λόγο σου και να θεωρώ εντολή σου για μένα. Μα ο Παύλος λέει, σας παρακαλώ, σαν σας παρακαλούσε ο Θεός, δεν έχω εξουσία, αλλού λέει, στην πίστη σας. Εμείς λέμε, θέλω, Κύριε, να έχεις εξουσία στην πίστη μου και θέλω να με διατάζεις και θέλω να θέλω να υποτάσσουμε στις εντολές του. Δεν έχω άλλο δρόμο. Κι όσο καιρός γίνεται πιο δύσκολος, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θέλω να σε ακολουθώ, Χριστέ μου, με όλη μου την καρδιά. Να περπατάω στα ίχνη σου. Δεν θέλω κανέναν άλλο να ακολουθώ. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου. Όλους τους αγαπάω, αλλά θέλω να ακολουθώ εσένα. Μόλι μου όμως στην καρδιά. Να μην εκκλίνω δεξιά ή αριστερά. Να έχω καθαρή κατεύθυνση από το λόγο σου και καθαρή οδηγία από το Πνεύμα σου το Άγιο. Και αν εγώ το θέλω, με πολύ χαρά ο Θεός θα μου το δώσει. Και όποιος το θέλει, με πολύ χαρά ο Θεός θα του το χαρίσει. Αλλά έχουμε χρήαν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, ώστε να απολαύσουμε τις επαγγελίες. Δεν γίνεται αυτό εδώ και τώρα. Αυτό γίνεται με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Με υπομονή. Όχι με δικές μας πρωτοβουλίες, αλλά με δική μας παράκληση και προσευχή και εξήτηση. Ιδιαιτέρως εξήτηση. Γιατί ο Θεός γίνεται και είναι μισθαποδότης μόνο στους εξητούντας Αυτόν. Με εξήτηση από το Θεό θα είσαι ακριβώς έτσι πως σε θέλει ο Θεός. Και τέλος, δεν θέλω να με κατευθύνει η πονηρή καρδιά μου, πονηριά μέσα μου, η υποκρισία. Αδερφοί, αυτό είναι πολύ ευαίσθητο και το ξαναλέω, όλοι πέφτουμε, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν αρέσει το Θεό.
Μη σκέφτεσαι ποτέ με πονηρή σκέψη. Θα το κάνω αυτό για να γίνει έτσι. Δεν θα σου βγει. Να σκεφτόμαστε με αγαθοσύνη για να μας ευωδώνει ο Θεός. Και όταν το καταλάβουμε, τότε ο Θεός θα έρχεται να μας αφανερώνει την καρδιά μας και να λέμε πω πω πάλι πονηριά σκέφτηκα. Πάλι πονηριά έκανα. Πάλι δεν ήμουνα ευθύς και αγαθός ενώπιον του Θεού. Βόηθα με Κύριε. Φτιάξε την καρδιά μου. Και θα δείτε πως ο άνθρωπος θα προχωράει. Θα προχωράει ευωδούμενος στον Θεό. Και από αγιασμό σε αγιασμό. Όταν η πρόθεσή μας είναι να πράττουμε το ευθές ενώπιον του Κυρίου. Και ποιο είναι το ευθές ενώπιον του Κυρίου? Το θέλημά Του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Γι' αυτό τι λέει, μη συσχηματίζεστε με τον κόσμο. Μη μοιάζετε στον κόσμο. Μη μιμήστε τον κόσμο. Μάθετε ότι άλλος είναι ο κόσμος, άλλη είναι η Εκκλησία του Θεού. Εάν δεν συσχηματίζεστε με τον κόσμο, ούτε εξωτερικά στο σώμα, ούτε εσωτερικά στην ψυχή, ούτε στο πνεύμα, τότε θα γνωρίζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και τότε θα σας δίνει, θα σας το αποκαλύπτει ο Θεός δηλαδή. Δεν θα το γνωρίζετε από μόνοι σας, γιατί ο Θεός δεν σπουδάζεται. Μπορεί να γίνεις θεολόγος, αλλά διοικούμενος από το Πνεύμα το Άγιο μόνο κατά χάριν θα γίνεις. Μπορεί να γίνεις και δάσκαλος και καθηγητής, αλλά οδηγεί από το Πνεύμα το Άγιο μόνο κατά χάριν θα έχεις. Μπορεί να σε ευλογήσει ο Θεός για να γίνεις και προφήτης και διδάσκαλος κατά διακονία και ποιμένας κατά διακονία, αλλά μόνο με τη χάρη του Χριστού θα κυβερνάσαι από το Πνεύμα το Άγιο. Όταν η καρδιά σου είναι καθαρή, και επειδή δεν είναι όταν την καθαρίζει ο Χριστός, όταν ζητάς από το Θεό να σου καθαρίσει την καρδιά και να θέλεις το θέλημά Του. Ο Ιεροβοάμ όμως από το φόβο του έγινε χειρότερος από όλους. Γι' αυτό και η απόφαση του Θεού ήταν κρίσης. Αλλά δεν ήρθε η κρίση αφού πρώτα δεν την αποκάλυψε στον Ιεροβοάμ. Μήπως και μετανοήσει. Δηλαδή αυτή την πονηριά του Ιεροβοάμ ο Θεός τη βρήκε σαν ευκαιρία να τον προειδοποιήσει και πάλι μήπως και μετανοήσει. Δεν τη βρήκε σαν αιτία για να τον καταδικάσει, τη βρήκε σαν ευκαιρία για να τον ευλογήσει. Αυτό είναι το Πνεύμα του Θεού. Έτσι θέλει να σκεφτόμαστε. Ό,τι γίνεται στη ζωή μας μην το βλέπουμε σαν κακό, αλλά να το βλέπουμε σαν ευκαιρία να μας ευλογήσει ο Θεός. Και είναι. Γιατί τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν. Ό,τι και να συμβαίνει, δες το σαν ευκαιρία να γνωρίσεις τη χάρη και το έλεος του Θεού. Τη διαφορά. Αλλά για να το σκεφτούμε έτσι, πρέπει η καρδιά μας να είναι καθαρή, να μην έχει πίκρα, να μην έχει θυμό, να μην έχει οργή. Γι' αυτό οι άνθρωποι είναι έτσι, γιατί είναι γεμάτη οργή. Να μην έχει πονηριά, να μην έχει υποκρισία, να μην έχει φιλοδοξία, να μην έχει φιλοπρωτεία, αλλά να είναι καθαρή. Γι' αυτό και ο Δαβίδ που το ξέρε αυτό είπε «Καρδία καθαρά κτίσον εν εμή, Θεέ μου». Κτίσον εν εμή. Και αν ο Δαβίδ τότε το είπε, πόσο μάλλον εσύ και εγώ σήμερα. Καρδιά καθαρή, χτίσε μέσα μου Θεέ μου και δώσε μου το φρόνημά σου, το πνεύμα το ηγεμονικό που είναι πνεύμα ταπείνωσης και αφιέρωσης και υπακοής. Άλλο είναι το πνεύμα το ηγεμονικό για τους ανθρώπους που θέλουν αυτοί να ηγεμονεύουν, να κατακυριεύουν, να κατεξουσιάζουν.
Κι άλλο είναι το πνεύμα το ηγεμονικό κατά Θεόν, που θέλει να υπηρετεί, θέλει να ταπεινώνεται, θέλει να υπακούει, γιατί ξέρει ότι ο Κύριος τότε θα τον υψώσει. Μην μπερδεύουμε το πνεύμα το ηγεμονικό του κόσμου με το πνεύμα το ηγεμονικό του Χριστού, το φρόνημα του Χριστού, που έγινε άνθρωπος και ταπείνωσε τον εαυτό του, γενόμενος υπήκος έως θανάτου. Και τι θανάτου? Θανάτου σταυρού. Γι' αυτό και ο Θεός τον υπερύψωσε και του έδωσε το υπερπανόνομα. Γιατί είναι γεγραμμένο, ο ταπεινώνων εαυτόν υψωθήσετε, ο υψώνων εαυτόν ταπεινωθήσετε. Και τελειώνει λέγοντας, τώρα που θα πας σπίτι σου, μόλις φτάσεις θα πεθάνει το παιδί. Αλλά αυτό είναι χάρις Θεού. Γιατί βρήκα σε αυτό το παιδί κάτι καλό και δεν θα το αφήσω να ζήσει αυτά που θα ζήσουν όλοι οι άλλοι. Όλη η οικογένεια του Ιεροβοάμ θα καταστραφεί. Δεν θα υπάρξει κανένας άντρας που θα πεθάνει και θα ταφεί. Όποιος πεθάνει στην πόλη θα τον φάνε τα σκυλιά. Και όποιος πεθάνει έξω θα τον φάνε τα όρνια. Και η γυναίκα έφυγε και μόλις πάτησε το πόδι της το παιδί πέθανε. Σίγουρα τα είπε στον άντρα της, με τα βεβαιότητας τα άκουσε, αλλά δεν έκανε τίποτα. Τα άκουσε όλα, αλλά δεν έκανε τίποτα. Ούτε αυτή, ούτε ο Ιεροβοάμ. Να το ξαναπώ. Τα άκουσε όλα, αλλά δεν έκανε τίποτα. Ούτε αυτή, ούτε ο Ιεροβοάμ. Και εμείς ακούσαμε σήμερα, αδερφοί. Εμείς να κάνουμε, σας παρακαλώ. Εμείς να κάνουμε. Να ζητήσουμε από το Θεό να πάρουμε αυτή την ωραία απόφαση να φυλάμε τις εντολές Του. Να ζητήσουμε από το Θεό να θέλει η καρδιά μας να ακολουθεί μόνο τον Χριστό. Και να ζητήσουμε από το Θεό να θέλουμε να πράττουμε πάντοτε το δικό Του θέλημα. Μια καρδιά ειλικρινή, μια καρδιά καθαρή, μια καρδιά που να είναι κατά την καρδιά του Θεού, ώστε να πράττουμε μόνο και πάντοτε και όλα τα θελήματα του Θεού. Αμήν. Κύριε, σε ευχαριστούμε.